κανένα χρόνο πριν ξεκινήσει ο κορονοϊός, πάλευε με την αρρώστια της ένα κορίτσι 40 χρονών και κάτι, η Ειρηνούλα, είχε οξία λευχαιμία και πάλευε στο ΑΧΕΠ. Δέστε τώρα, μωρέ, θέλω να σας την πω αυτήν την ιστορία λίγο. Και ήταν τόσο, λέει, δυνατή σε αυτήν την πάλη, που συνεχώς είχε κλειστά τα μάτια της και γέμιζε τον τόπο γύρω προσευχές. 44 χρονών, 4 παιδιά, με τη δουλειά της, με τον άντρα της, με την οικογένειά της. Αλλά ήρθε η αρρώστια. Εκεί όμως ξεδίπλωσε τις αρετές της. Προσευχή, προσευχή, προσευχή. Μας έλεγε η κυρία Ελένη, η υπεύθυνη της εντατικής στο ΑΧΕΠΑ. Γέμιζε η εντατική, κύριε Λέισον. Συνέχεια, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον. Ήσυχη, ήρεμη, δεν ζητούσε τίποτα, δεν έλεγε τίποτα άλλο παρά μόνον δόξα το Θεό και κύριε Λέισον. Ήρθε μετά το τέλος, έφυγε. Πήγαμε, κάναμε την κίδευση. Και όταν πήγαμε να κάνουμε τα τριήμερα, βλέπουμε 2-3 ανάπηρες γυναίκες με τα καροτσάκια και τα λοιπά, να τις σέρνουν οι δικοί τους και να τις φέρουν κοντά στο μνήμα. Λέω στο σύζυγό της, τι είναι αυτοί όλοι, γνωστοί συγγενείς. Γυρίζει ήρεμα και στο αυτί και μου λέει, άκου τώρα μπορώ να το πω, όσο ήταν στη ζωή μας απογόρευε να το λέμε. Είχε γνωρίσει, λέει, 10 ανάπηρους ανθρώπους η Ειρηνούλα και πήγαινε στον καθέναν μία φορά την εβδομάδα πλήσιμο, καθάρισμα, περιποίηση, βοήθεια, συμπαράσταση, καλός λόγος και έφευγε. Και ήρθαν, λέει, τώρα όλοι εδώ να αποτίσουν φόρο τιμής. Τι κλάμα ρίχναν οι ακουμπήσανε στον τάφο, τις μιλούσανε, την ευχαριστούσανε, την ευχαριστούσανε, την ευχαριστούσαμε. Ει, υπάρχουν Άγιοι δίπλα μας που κάνουν πράγματα υπέροχα, πανέμορφα. Τι κι αν δεν τα γνωρίζουμε πάντα εμείς, τα γνωρίζει μωρέ ο Θεός. Γι' αυτό και η Ειρηνούλα δεν φοβήθηκε το θάνατο. Δεν την ένιαξε που θα φύγει, γιατί ήξερε ότι αυτός ο δρόμος καταλήγει στην αγάπη του Θεού. Και ήξερε γιατί τη χουφτίτσα της την είχε γεμάτη από προσφορά, από αγάπη, από θυσία, από καλοσύνη, από προσευχή, από καθαρή καρδιά και από Θεό. Έτσι να παίρνουμε το παράδειγμα, γιατί αυτές τις μέρες κανένας μας δεν ξέρει τι θα έχει το αύριο και τι το μεθαύριο. Γι' αυτό και θέλει ο καλός μας ο Θεούλης το σήμερα να το γεμίσουμε κάτι, μωρέ, τη χουφτίτσα μας να βάλουμε μέσα. Θα είναι ταπείνωση, θα είναι συγχώρεση, θα είναι δάκρυ, θα είναι προσευχή, θα είναι αγάπη, θα είναι θυσία, θα είναι μετάνοια, θα είναι εξομολόγηση καλή, θα είναι θεία κοινωνία συχνή. Κάτι να είναι, μωρέ, για να είναι Θεός. Άιτε, άιτε. Ειρηνούλα μου, γλυκιά μου Ειρηνούλα, να προσεύχεσαι για μας εκεί πάνω. Άιντε, δεν θα σας πω τι σχέση και τι συγγένεια έχουμε, γιατί όλοι είμαστε αδέρφια του ίδιου Θεού.